και να ανοίξουμε ένα άλλο θέμα τώρα που μου το λέτε το πρωί, δεν το έχω καταλάβει το θέμα εγώ. Να με βοηθήσετε. Θα σου πω, Γιώργο μου. Θα πάμε αδελφή, υπομονή. Θα σου πω, ήταν μία. Είναι βασικά η Έλεν Μάζλου, έτσι ήταν το όνομά τη, στο TikTok και στα social media. Μία πολύ δημοφιλή TikToker με 14 εκατομμύρια likes συνολικά στο TikTok και περίπου 500.000 followers. Καταλαβαίνω ότι υπήρχε πάρα πολύ σημαντικό. Μια κοπέλα, λοιπόν, είναι 25. 23 χρονών. Ανέβαζε διάφορα βίντεο στο TikTok με τραγούδια. Είχε και κανάλι στο YouTube όπου ανέβαζε και διασκευές τραγουδιών. Οι followers της ανησύχησαν κάποιο διάστημα που είχε ανεβάσει. Γιατί μου έχετε μοναστήρια. Θα σου πω. Ανέβαζε πάρα πολύ συχνά φωτογραφίες και βίντεο, μέχρι που κάποια στιγμή υπήρξε μια πολύ μεγάλη αποχή από τα social media. Ανησύχησαν και οι followers της, μέχρι που πριν από μερικές ημέρες ανέβασε μια φωτογραφία που έγραψε «Είμαι πλέον η μοναχή υπομονή». Και η χειροτονία της βλέπουμε δίπλα. Συγγνώμη, δεξιά είναι η χειροτονία της, όντως. Είναι αυτή που είχε. Αυτή η κοπέλη. Ναι, τα βρόντιξε και έφυγε. Αποφάσισε να γυρίσει μετά η προφητεία και έχει γίνει μια μοναχή υπομονή. Έχει πάει. Παιδιά, έχω πάει σε αυτή τη μονή. Πολύ ωραία μονή μέσα στο δάσος. Πολύ ωραία μονή. Είναι μεικτή μονή, δεν είναι μόνο γυναικών. Αλήθεια. Από εκεί βλέπω και άντρες εκεί μοναχούς. Διέγραψε όλες τις φωτογραφίες στα social media. Η κοπέλα που φάσισε να μονάσει το κάνει για λόγους. Γίνεται να το κάνει για λόγους. Πάμε στη Φέη Φώτου που έχει το ρεπορτάζ. Φέη, καλημέρα. Δεν σα έχουμε δει από τη Δευτέρα καθόλου. Πού είναι η Φέη? Σωστά, μιλάμε λοιπόν. Για πες μας λοιπόν τώρα, αποφάσισε να μονάσει μόνιμα η κοπέλα αυτή ή είναι ένα τερτύπι, ας πούμε, ένα τέχνασμα για να μαζέψει followers κτλ. Εγώ μίλησα μαζί της και μου απαντά για το πότε πήρε την απόφαση να γίνει μοναχή υπομονή, να εγκαταλείψει δηλαδή τα εγκόσμια και να αφοσιωθεί στο Θεό. Αναμένεται μαζί με το γέροντά της, μου είπε πως θα βγάλουν ένα βίντεο στο YouTube για να μας δείξει το τι πραγματεύεται μέσα στη μονή, αλλά και πώς είναι η δική της μοναχή ζωή. Μοναχή θα βγάλει μέσα σε όλο αυτό. Να μας δείξει τι γίνεται μέσα στη μονή. Αυτό δεν το έχω. Από και τα γέροντά της από το YouTube. Να ευχαριστήσουμε τη Φέη, να πάμε να τα ακούσουμε και μετά τα σχολιά, να ακούσουμε τι λέει η ίδια η κοπέλα. Φέη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε να ακούσουμε τη μοναχή. Υπομονή. Έχω μιλήσει με το πνευματικό. Σκεφτόμαστε έτσι να μιλήσουμε παραπάνω. Ίσως κάνουμε εμείς κάποιο βιντεάκι στο YouTube. Γιατί εντάξει, δεν είναι και κάτι σημαντικό έτσι να επικεντρωθούμε σε μένα. Εγώ ήθελα προς τον Κύριο να επικεντρωθώ. Τώρα το να βγαίνω στη δημοσιότητα δεν είμαι και κάτι. Στο μοναχισμό ήρθα αντίθετος για να χαμηλώσω τους τόνους. Όχι για να βγω να με θυμηθεί ο κόσμος. Δεν σκέφτομαι εγώ κάτι. Σαν μια κατήχηση από τα λίγα που ξέρω. Πώς πήρες την απόφαση να γίνεις η μοναχή υπομονή? Θα κάνουμε πιθανόν κάποιο έτσι βίντεο ανακοίνωσης και θα μάθει και ο κόσμος. Τώρα για κάτι παραπάνω το σκεφτόμαστε. Κάνω κάποια άλλα πράγματα όλοι μαζί εδώ με το μοναστήρι και επικεντρώνομαστε σε άλλα πνευματικού περιεχομένου. Αλλά έχει ο Θεός, έχει ο Θεός. Εσύ πώς το βιώνεις? Πώς είσαι εσύ? Δόξα το Θεό, δόξα το Θεό. Ήταν μια απόφαση που τη σκεφτόσουν καιρό. Ήρθε ξαφνικά. Κάντε υπομονή και ο ουρανός θα γίνει ουρανός. Ή μας κοροϊδεύει. Όπως προέκυψε. Το υπομονή, το όνομά της το. Πάντως ο ασκητικός βίος έχει συνέντευξη στο πρωινό και βίντεο στο YouTube. Λέει δεν είμαι κάτι. Δεν επιδιώκω κάτι. Τη δημοσιότητα δεν είμαι κάτι. Αλλά και έδωσε δήλωση στην εκπομπή να πει ότι έκανα αυτό που έκανα και ότι θα ακολουθήσει βίντεο. Δηλαδή κάθε φορά που μπαίνει μια γυναίκα σε ένα μοναστήρι. Δεν ξέρω πολύ καλά. Επιτρέπεται κάποια γυναίκα ή κάποιο άνθρωπο ο οποίο επιλέγει τον ασκητικό βίο να κάνει δηλώσει σε εκπομπέ? Καλά, δεν απαγορεύεται. Και να κάνει βίντεο στο YouTube. Δεν απαγορεύεται, αλλά δεν συνηθίζεται όμω. Ναι, απλά σε κάνει να σκέφτεσαι λίγο πονηρά αυτό τώρα με το βίντεο στο YouTube, τα likes, τα views, ότι το έκανα όλο αυτό για να πάρω λίγο. Γνώριζε τον γέροντα Δοσίθεο. Δοσίθεο, ναι. Το πνευματικό της μέσα στο YouTube. Αν κάνει υπομονή και δεν φύγει, θα το παραδεχτούμε. Αν κάνει υπομονή για λίγο και φύγει και τη δούμε πάλι στο TikTok ή στο YouTube, τότε υπάρχει θέμα. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι θα κάνει βίντεο. Επειδή εσείς τους παρακολουθούνται όλους αυτούς τους TikTokers, είχε εκδηλώσει, ρε παιδί μου, καθόλου αυτά τα χρόνια που είναι η κοπέλα ενεργή στο TikTok, ότι έχει μια έτσι στροφή? Όχι, όχι, καθόλου. Γι' αυτό έχουν διέσει και τους πάντες. Καθόλου, ήταν τελείως lifestyle. Άρα ξέρετε τι ξαφνικά. Πολλές skin και routine κάνει εκεί. Τι βάζει το πρωί στο δέρμα της και τι βάζει τελείως άλλα βίντεο. Γι' αυτό συνδυάστηκαν και όλοι οι άρα θα κρυθεί νομίζω αυτή η υπόθεση, θα κρυθεί στην πορεία. Δεν μπορώ να βγάλω απόφαση ακόμα. Θα κρυθεί στο YouTube.